Αγαπημένοι και φίλοι καλεσμένοι της σημερινής εκπομπής, ένα κορίτσι που κατάκτησε τις καρδιές σας από το πρώτο ξεκίνημα στην ελληνική δισκογραφία και βέβαια λόγος για την ευηδίκηση στη σημερινή εκπομπή, όπως ήδη έχετε ενημερωθεί από τα τρέιλερ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που πέρασε. Οπότε είναι σήμερα εδώ πέρα στην Πάτρα για μια ακόμα φορά, αλλά για πρώτη για να μας παρουσιάσεις δικά σου τραγούδια. Έτσι είναι, δεν έχει τύχει να ξανάρθεις. Είναι... Καλώς μας ήρθες λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, καλά σας βρίσκω. Είναι όντως η πρώτη μου συναυλιακή εμφάνιση στην Πάτρα. Ναι, δεν είχε είναι τύχει. Η πρώτη φορά που κάνω παράσταση και είμαι βέβαια πάρα πολύ συγκινημένη και για το ότι βρίσκομαι στην Πάτρα και για το ότι μου δίνεται η ευκαιρία να εμφανιστώ στο αρχαίο οδείο της Πάτρας. Ένα χώρο έτσι πολύ ειδικό και ένα χώρο που δύσκολα κανείς καταφέρνει να τραγουδήσει εδώ. Εσείς όμως έχετε κάνει μια πολύ ωραία δουλειά, την ονομάσατε ότι με αγγίζει και μίλησε μας έτσι λίγο για αυτούς που δεν μπόρεσαν να έρθουν να δουν τη συναυλία. Τι περιλαμβάνει και πώς έχει διαμορφωθεί. Είναι να ξεκινήσω από την αρχή. Η μουσική μας αυτή, η μουσικοθεατρική μάλλον θα έλεγα αυτή η παράσταση, έχει τον τίτλο όπως πολύ καλά είπες, ό,τι με αγγίζει. Δώσαμε αυτό τον τίτλο στην παράσταση γιατί ερμηνεύουμε τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που μας αγγίζουν, τραγούδια όχι μόνο από τις προσωπικές μου δουλειές, βέβαια τραγουδάω. Ερμηνεύω τραγούδια από τον πιο πρόσφατο μου δίσκο, Φθινόπωρο Γυναίκας, από τους προηγούμενους μου δίσκους. Έχουμε όμως διαλέξει και ένα ρεπερτόριο από τραγούδια γαλλικού, αγαπημένα, βέβαια πάρα πολύ αγαπημένα, τραγούδια από το γαλλικό καμπαρέ, τραγούδια rock and roll της δεκαετίας του 50 και του 60, τραγούδια παλιά ελαφρολαϊκά ελληνικά, πολύ αγαπημένες μελωδίες, σίγουρα που έχει τραγουδήσει όλος ο κόσμος και εμείς μαζί, μέχρι και τις πιο έντεχνες σημερινές ελληνικές μελωδίες. Είναι μια δουλειά για την οποία έχουμε κάνει προετοιμασία 3 μήνες περίπου. Την κάνουμε όμως με πάρα πολύ αγάπη. Να πω ότι την παραγωγή και τη μουσική επιμέλεια έχει κάνει ο Γιώργος Θεοφάνους, τη σκηνοθεσία ο Βαρνάβας Κυριαζής, βοηθός σκηνοθέτη είναι η Λέα Μαλένη, τις χορογραφίες έκανε η Κέιτ Ρόλστον και βέβαια μαζί μου τραγουδάνε 4 καταπληκτικοί τραγουδιστές, πάρα πολύ ταλαντούχοι και σίγουρα με μεγάλο παιδιά. Μέλλον μπροστά. Ναι, όλοι καινούργια παιδιά, είμαστε όλοι έτσι μια ομάδα νέων ανθρώπων με ταλέντο, αγάπη για αυτό που κάνουμε. Βεβαίως είναι ο Κυριάκος Ζουμπουλάκης, ο οποίος πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει και τον πρώτο δίσκο σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνου και σε στίχους του Κώστα Τριγώνη. Είναι ο Αλέξανδρος Παναγή, ο οποίος εκπροσώπησε πρόσφατα στο διαγωνισμό της Eurovision και ετοιμάζει και αυτός την πρώτη δισκογραφική δουλειά. Και είναι επίσης η Έλενα Λιβανού και η Γεωργία Κεφαλά. Δύο τραγουδίστριες από την Ελλάδα, γιατί δύο προηγούμενοι είναι από την Κύπρο, τα δύο μας τα αγόρια. Οι δύο μας οι κοπέλες είναι από την Ελλάδα με πάρα πολύ καλές φωνές. Και πολύ ωραία χορευτικά από ό,τι ξέρω. Γιατί... Από ό,τι είδες στην πρόβα μας. Όχι, η Έλενα χορεύει και στο Μεγκαστάρ, αν δεν κάνω λάθος. Η Γεωργία ναι. Κεφαλά, ναι. Χορεύει και παίζει και τραγουδάει. Mm. Και η Έλενα, παρόλο που έχει κάνει 12 χρόνια μπαλέτο, δεν το λέει. Το αποδεικνύει όμως την παράσταση. Και το φως του φεγγαριού σε σηκώναγε. Όλα γύρω με τρελέ, στο μυαλό μου τα βγαίνουν όλοι δαίμονες κι αγγέλη σιδερώνει. Στην παλιά τη γονισή, τη πολυθρόνα, μαζεύει
Χώρο που είναι ένας αχυρώνας και σε αυτό το χώρο μαζευόμαστε μουσικοί, τραγουδιστές, ενσαρκώνοντας ρόλους πλανώδιων χωρικών και στείλουμε αυτή την παράσταση. Πολύ ωραία. Θέλω να αφήσουμε την παράσταση και να γυρίσουμε στο δίσκο, ένα δίσκο που έκανες λίγο πριν το Πάσχα, ναι, που επίσης είχε μεγάλη προετοιμασία και που μας δείχνει σε ένα καινούριο πρόσωπο, έτσι πιο όριμο, πιο γυναικείο, πιο ουσιαστικό, άκρως ερωτικό, με προβληματισμούς κοινωνικούς, με τον Γιώργο Θεοφάνου να συνεργάσει ξανά, με τον Κώστα Τριγώνη, την Ηρώ, Τριγώνη, αλλά και με ένα καινούριο παιδί, τον Νεόφυτο. Πες μου λίγο για αυτή τη δουλειά, για τις ανησυχίες αυτής της δουλειάς, πώς γίνεται κάθε φορά ένας νέος δίσκος και δει αυτός που, ενώ θα μπορούσες να ακολουθήσεις μια πεπατημένη οδό, με σίγουρη πολύ μεγάλη επιτυχία, εσύ προχωράς πιο μπροστά και δείχνεις και ένα καινούριο πρόσωπο. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντας για αυτή τη δουλειά, για τον καινούριο δίσκο, από τον προηγούμενο χρόνο δουλεύαμε με τον Γιώργο καθημερινά, πάρα πολλές ώρες, και με τους υπόλοιπους συνεργάτες, και δουλεύοντας βγαίνουν συνεχώς καινούργια πράγματα, διαφορετικά πράγματα από τα προηγούμενα. Δεν είναι ότι... αυτό να γίνεται πάντα. Αυτό που θέλω όμως να πω είναι ότι ό,τι διαφορετικό υπάρχει σε αυτό το δίσκο δεν έγινε εσκεμμένα. Δουλέψαμε πάρα πολύ αυθόρμητα και όλο αυτό το αποτέλεσμα είναι σίγουρα αποτέλεσμα δουλειάς πάρα πολύ μεγάλου χρονικού διαστήματος, στο σπίτι, στο στούντιο, και πέρα από αυτά είναι αποτέλεσμα των όσων νιώθουμε, το ότι μας επηρεάζει, το ότι συμβαίνει γύρω μας. Πολύ σωστά είπες προηγουμένως ότι μέσα από αυτό το δίσκο βγαίνουν βέβαια τα ερωτικά τραγούδια, τα ερωτικά μηνύματα, αλλά βγαίνουν και κάποια άλλα μηνύματα, κάποια άλλη προβληματισμή, κοινωνική προβληματισμή. Και το κάνετε πάντα και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί συνήθως στο μοντέρνο τραγούδι δεν συμβαίνει αυτό. Εσύ ανήκεις και ταυτόχρονα στη νέα σκηνή, στη νέα σύγχρονη σκηνή, για να μην το περιορίσουμε το όλο πράγμα, γιατί αποδεικνύεις ότι είναι και ένα διαφορετικό πράγμα, είναι νέες προτάσεις, ναι, και ένα, όχι ένα βήμα, είναι πολλά βήματα μπροστά. Αυτό το ρίσκο, πώς το πήρατε, πώς έγινε να το πάρετε? Δεν το είδαμε σαν ρίσκο. Πιστεύω πάντοτε ότι όταν κάνεις κάτι που βγαίνει από μέσα σου, που είναι αληθινό, που είναι αυθόρμητο, θα αγγίξει τον κόσμο. Πολύ πιο εύκολο να αγγίξει τον κόσμο. Mm-hmm. Ό,τι αληθινό αγγίζει τον κόσμο, γιατί το ζει ο κάθε άνθρωπος. Και το ίδιο συμβαίνει και με τα τραγούδια μας. Είναι απλές μελωδίες, είναι θέματα που βγαίνουν μέσα από την καθημερινή μας ζωή,
θέματα που αγγίζουν, πιστεύω, τον κάθε άνθρωπο της κάθε ηλικίας. Φτώνω τα χέρια, πιάνω το φεγγάρι, αγγίζω τα αστέρια, σε ψάχνω, σε αισθάνομαι, στα πέραντο σου χάνομαι. Είναι κάτι ημέρες που δεν βγαίνει ανατολή, είναι τη σιωπή η πιο δυνατή κρατή, και στο όνειρο αφήνομαι, με στη σκιά σου κρύβομαι. Πώς ήρθες κοντά σε θέματα που είναι μακριά από σένα, γιατί φθινόπωρο γυναίκα σε κατά ψέματα καμία σχέση. Κάντε γκρο παρακαλώ, να φανεί. Κοίταξε, μπορεί να μην έχω, φτάσει και να είμαι ακόμα μακριά από αυτήν. Και είσαι και πολύ πιστική παραδόξου. Μακριά από αυτήν την ηλικία όπου αρχίζει κανείς να προβληματίζεται και να νιώθει σημαντικές αλλαγές μέσα του. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να καταλάβω πώς είναι αυτή, πώς νιώθει κανείς όταν φτάνει σε την ηλικία. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι γύρω μας. Βέβαια, που... μα το ζούμε καθημερινά. Είτε είναι φίλοι μας, είτε συγγενείς μας. Άλλωστε πιστεύω ότι, βλέποντας για τον εαυτό μου, είναι κάποιες στιγμές, τέτοιες στιγμές, που αρχίζω και εγώ ίδια να προβληματίζομαι. Ήδη στα 27 μου χρόνια νιώθω να γίνονται σημαντικές αλλαγές μέσα μου, αλλά και εξωτερικά. Και αρχίζω να σκέφτομαι πώς θα είναι μετά από 20 χρόνια, πώς θα είναι μετά από 30 χρόνια. Όλες αυτές οι σκέψεις, αυτοί οι προβληματισμοί, αφού το νιώθω, το αισθάνομαι, το σκέφτομαι, πόσο μάλλον εγώ που μπορώ να τραγουδήσω και μπορώ να περάσω αυτούς τους προβληματισμούς στον κόσμο, γιατί να μην το κάνω. Και πιστεύω ότι υπάρχουν σίγουρα και γυναίκες και άντρες που τους αγγίζει οπωσδήποτε το θέμα, αλλά υπάρχουν και νέα παιδιά που τους απασχολεί από τώρα, που το σκέφτονται, που προβληματίζονται γι' αυτό.